average person touches their face 3 to 5 times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. Matt! Mom? No, go up to your room, honey. So we have a virus, no treatment protocol, and no vaccine at this time. Κι όμως δεν είναι μόνο το Contagion, η ταινία του Steven Soderbergh με θέμα μια φωνική πανδημία που επανήλθε στην επικαιρότητα λόγω κορονοϊού, προτού καν κηρύξει ο Πόη την πανδημία. Unfortunately, she did die. Right. Can I go talk to her? Mr. Amoff, your wife is dead. What are you talking about? What happened to her? What happened to her? Ταινίες με ανάλογο θέμα και κάθε πιθανή εκδοχή όσον αφορά το πού και πώς ξεσπάει μια επιδημία έχουν γυριστεί αρκετές. Το ενδιαφέρον είναι ότι ανεξαρτήτως ύφους και σκηνοθετικής προσέγγισης, το σημείο σύγκλησης σε κάθε περίπτωση είναι η καταγραφή της αντίδρασης μπροστά σε μια θάνατη φόρα απειλή τόσο για τον καθένα, ξεχωριστά για τον εαυτό του και τους δικούς του ανθρώπους, όσο και μαζικά. Μετά το Contagion, ο παγκόσμιος πόλεμος Z. Ένας υπάλληλος των Ηνωμένων Εθνών, ο Jerry Lane, Brad Pitt, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο σε ένα αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο, προκειμένου να σταματήσει μια θανατηφόρα πανδημία που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε επιθετικά ζόμπι. Ο ιός εξαπλώνεται ραγδαία σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, με αποτέλεσμα να απειλούνται άμεσα με ανατροπή στρατοί και κυβερνήσεις, αλλά και με αποδεκατισμό η ίδια η ανθρωπότητα. Life as we know it will come to an end in 90 days. I'm Angela Vidal. We're in Los Angeles, traveling along with the fire department. Is that so bad? These are the men you'll be shadowing tonight. Υπάρχει και η καραντίνα από το 2008. Μια νεαρή δημοσιογράφος και ένας καμεραμάν επισκέπτονται τη νυχτερινή βάρδια του πυροσβεστικού σταθμού στο Λος Άντζελες για ρεπορτάζ. Μια φαινομενικά συνηθισμένη κλίση για απεγκλωβισμό τους οδηγεί σε ένα μικρό κτίριο όπου ακούγονται οι ανατριχιαστικές κραυγές μιας γυναίκας η οποία έχει μολυνθεί από έναν θανατηφόρο ιό. Στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν το κτίριο, αντιλαμβάνονται πως κάθε επαφή με τον έξω κόσμο έχει κοπεί. Και η μόνη απόδειξη του τι πραγματικά συμβαίνει βρίσκεται στο οπτικό υλικό που έχει καταγράψει το τηλεοπτικό συνεργείο. Why are they isolating us? I don't know more than you do right now, okay? We were told that tenants... Bound for a pet store in America, the animal carries a deadly virus. Το 1995 κυκλοφορεί το ξέσπασμα. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ένα all-star cast, Dustin Hoffman, René Russo, Morgan Freeman και σε δεύτερους ρόλους Cuba Gooding Jr., Kevin Spacey και Donald Sutherland. Το Wolfgang Petersen στη σκηνοθεσία και ένα story που αποτελεί την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου του Richard Preston, Θερμιζώνη. Η ιστορία εστιάζει το ξέσπασμα μιας φανταστικής θανατηφόρας πανδημίας, παρόμοιας με του έμπολα. Είναι μία από τις ελάχιστες κινηματογραφικές ταινίες, στις οποίες οι ήρωες είναι στρατιωτικοί γιατροί και εικάζει το μέχρι πού θα μπορούσαν να φτάσουν στρατιωτικές και πολιτικές υγειονομικές υπηρεσίες, προκειμένου να περιορίσουν τη διάδοση ενός μεταδοτικού θανατηφόρου νοσήματος. 260 million Americans will be dead or dying. You're a very good observer, Cole. We have a very advanced program, something very different. An opportunity to reduce... Το 1995, στους κινηματογράφους και οι 12 πήθηκοι. Η ανθρωπότητα αποδεκατίζεται από έναν ιό που διασπείρεται σκόπιμα και μεταλλάσσεται πολύ γρήγορα σε φωνικό και ανίκητο. Οι άνθρωποι το 2035 ζουν πλέον σε υπόγεια βαθιά κάτω από τη γη και σε σπήλαια. Γιατί στην επιφάνεια κυριαρχούν τα ζώα και η ατμόσφαιρα είναι μολυσμένη από τον ιό. Οι επιστήμονες έχουν καταφέρει να κατασκευάσουν μια μηχανή του χρόνου, που έστω και ατελής λειτουργεί. I'm simply trying to gather information to help the people in the present trace the path of the virus. In 1347, the Black Death raged across Europe, killing an estimated 35 million people. Το 2009 συναντάμε την πανδημία. Η ταχεία εξάπλωση ενός θανατηφόρου ιού έχει βυθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο χάος. Τέσσερις νεαροί φίλοι προσπαθούν να διασχίσουν την ενδοχώρα κατευθυνόμενοι στον κόλπο του Μεξικού, σε μια προσπάθεια να επιβιώσουν από την πανδημία. Όμως ταξίδι στην έρημο δεν είναι αυτό που περίμεναν. Μια ιστορία για τι είναι ικανοί να κάνουν οι άνθρωποι όταν τελούν υποπίεση.